Γονείς, μαθητές και δάσκαλοι του 37ου Δημοτικού Σχολείου είναι ανάστατοι για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κτίριο που κάνουν μάθημα οι μικροί μαθητές. Το κτίριο είναι παλιό και όταν γίνονται σεισμοί μπορεί να πέσει και να μας χτυπήσει. Γι' αυτό πρέπει να γκρεμιστεί, να γίνει καινούριο και γερό. Σοβάδες που πέφτουν, στέγες που στάζουν, τζάμια σπασμένα, καλώδια γυμνά είναι μερικά από τα στοιχεία που συνδέονται το σκηνικό που επικρατεί στο 37ο Δημοτικό Σχολείο. Η ανησυχία μας είναι τα σκουριασμένα σίδερα και ο σοφάς που έπεσε αποτελεί το από τούβλα. Δεν μιλάμε για έναν απλό σοφά. Είχε πέσει ένα κομμάτι, μία πλάτη του κτηρίου αυτού είχε πέσει. Και αυτοί όλοι είναι παράγοντες ανησυχίας. Και όταν μιλάμε ότι το φετινό χειμώνα αυτό το σχολείο ποτιζόταν τόσο καλά, που ανά πάσα στιγμή οι όροφοι επάνω και τα επιχρήσματα στον πρώτο όροφο μπορούν να πέσουν. Το κτίριο αυτό κτίστηκε το 1923. Το κτίριο είναι πάρα πολύ παλιό. Είναι κτίριο του 27, μεσοπολεμικό, οπότε καταλαβαίνετε τι κανόνες να πληρεί σημερινούς, ιδίως για το σεισμό που είμαστε μία περιοχή με υψηλή σεισμικότητα. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, Γιώργος Ζαφυρόπουλος, τόνισε πως το τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Νοτιοδυτικής Ελλάδος θα κρίνει για την τύχη του κτηρίου. Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα να κρίνουμε το κατά πόσο ένα κτίριο κρίνεται ή όχι διατηρηταίο. Αν ένα κτίριο αντιπροσωπεύει μια εποχή, είναι αλήθεια ότι έχει πάρα πολύ ωραίες αίθουσες, μεγάλες αίθουσες, με ψηλοτάβανες αίθουσες, με φωτισμό. Βέβαια δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σύγχρονης εκπαίδευσης. Όμως όταν λέμε ανακατασκευή σημαίνει ότι παραμένει το εξωτερικό ως έχει και κατά μέγιστο βαθμό το εσωτερικό και διαμορφώνουμε κατά τέτοιο τρόπο το εσωτερικό του ώστε να είναι όσο γίνεται καλύτερα και πιο λειτουργικό. Οι γονείς θέλουν το σχολείο να γκρεμιστεί και την θέση του να πάρει ένα καινούριο όπως και τους είχαν υποσχεθεί. Στην περίπτωση που δεν επιτραπεί η κατεδάφιση του κτηρίου λόγω του χαρακτηρισμού του ως διατηρηταίου, η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση θα προχωρήσει στη γενική ανακατασκευή του. Είχαμε δει μάλιστα και πέρυσι τον κύριο Σερέτη και μας είπαν ότι θα γκρεμίσουν το παλιό το κτίριο και θα φτιάξουν καινούργιο. Ήδη στα συρτάρια της νομαρχίας έχουν κάνει σχέδια, μας τα έχουν δώσει και εμάς για ένα καινούργιο κτίριο, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Το αρμόδιο όργανο της αρχαιολογικής υπηρεσίας που θα κρίνει αν το κτίριο είναι διατηρηταίο ή όχι, συνεδριάζει αύριο.